Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στην Διαδοχική Ενημέρωση και Διαγραφή σχετικών εγγραφών. Στον πίνακα «Κατηγορίες» εμφανίζεται ο κωδικός της κατηγορίας και το όνομα της κατηγορίας. 1 Λιανική, 2 Χονδρική, 3 Μεταπολιτής και 4 Εξωτερικού. Στον πίνακα Προμηθευτές εμφανίζονται τα στοιχεία των προμηθευτών στο πεδίο κατηγορία κωδικός εμφανίζονται οι κωδικοί των κατηγοριών. Παραδείγματος χάρη, ο Τσακαρίδης Παύλος έχει κωδικό 1. Είναι δηλαδή, όπως μπορούμε να δούμε και εδώ, προμηθευτής λιανικής. Οι δύο πίνακες, προμηθευτές και κατηγορίες, είναι συσχετιζόμενοι μεταξύ τους με βάση αυτά τα πεδία. Κατηγορία κωδικός και κωδικός κατηγορίας όπως μπορούμε να δούμε και στο παράθυρο των σχέσεων. Στον πίνακα Κατηγορίες, αλλάζουμε τον κωδικό της λιανικής από 1 σε 11 και αποθηκεύουμε την εγγραφή. Παρατηρούμε πως και στον πίνακα Προμηθευτές, οι τιμές στο πεδίο που αναφερόταν στον κωδικό 1 άλλαξαν σε 11, όπως βλέπουμε εδώ και εδώ στις δύο εγγραφές. Αυτό συνέβη επειδή στην σχέση μεταξύ των δύο πεδίων είχαμε επιλέξει την ενεργοποίηση της διαδοχικής ενημέρωσης των σχετικών εγγραφών. Με την διαδοχική ενημέρωση, αν κάνουμε κάποια αλλαγή στο πεδίο κωδικός κατηγορίας, τότε ενημερώνονται αυτόματα όλες οι εγγραφές στον πίνακα προμηθευτές εισάγουμε πάλι τον κωδικό 1. Και αποθηκεύουμε. Και παρατηρούμε πως άλλαξαν πάλι οι τιμές στον πίνακα προμηθευτές. Θα διαγράψουμε τώρα από τον πίνακα κατηγορίες την κατηγορία λιανική. Εμφανίζεται το μήνυμα αυτό, το οποίο μας ζητά να επιβεβαιώσουμε την διαγραφή της εγγραφής στον πίνακα, και τις εγγραφές των συσχετιζόμενων πινάκων. Πατάμε το κουμπί ναι και αποθηκεύουμε τον πίνακα. Παρατηρούμε πως αυτόματα διαγράφηκαν από τον πίνακα Προμηθευτές οι εγγραφές οι οποίες στο πεδίο κατηγορία κωδικός περιείχαν την τιμή 1. Κλείνουμε τον πίνακα Προμηθευτές και τον ανοίγουμε πάλι. Εμφανίζονται τώρα μόνο τρεις εγγραφές. Καμία δεν έχει τον κωδικό κατηγορίας 1. Αυτό συνέβη επειδή είχαμε επιλέξει τη διαγραφή των σχετικών εγγραφών στη σχέση μεταξύ των δύο πεδίων. Με την διαδοχική διαγραφή, αν διαγράψουμε μία εγγραφή στον πίνακα κατηγορίες, τότε διαγράφονται αυτόματα όλες οι εγγραφές που περιέχουν την ίδια τιμή σε αυτό το πεδίο στον πίνακα προμηθευτές. Κλείνουμε τη βάση μας. Και ανοίγουμε την βάση New Data 3. Θα δείξουμε πως μπορούμε να ενεργοποιήσουμε την διαδοχική ενημέρωση και διαγραφή. Ανοίγουμε το παράθυρο των σχέσεων. Κάνουμε δεξί κλικ στη σχέση και επιλέγουμε επεξεργασία σχέσεις. Παρατηρούμε πως τα πλαίσια ελέγχου της διαδοχικής ενημέρωσης και διαδοχικής διαγραφής είναι απενεργοποιημένα. Θα πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσουμε την ακαιρεότητα αναφορών. Κάνουμε κλικ στην ακαιρεότητα αναφορών τα πλαίσια ελέγχου της διαδοχικής διαγραφής και διαδοχικής ενημέρωσης ενεργοποιήθηκαν. Κάνουμε κλικ λοιπόν στην διαδοχική ενημέρωση των σχετικών εγγραφών και στην διαδοχική διαγραφή των σχετικών εγγραφών και πατάμε το κουμπί OK. Αποθηκεύουμε και κλείνουμε το παράθυρο των σχέσεων.